Σας καλωσορίζω και εγώ στην εκδήλωσή μας για την κοπή της πρωτοκοινιάτικης πίτας μας για το 2024. Διανύουμε μια εποχή στην οποία ακόμα επικρατεί η οικονομική κρίση και μαζί η περιβαλλοντολογική και η ενεργειακή. Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, έχουμε το σοβαρό πρόβλημα του δημογραφικού. Εχθές είχαμε μια κινητοποίηση από την Ομοσπονδία, από όλη την Ελλάδα, στο Σύνταγμα. Ήμασταν πάνω από 250 άτομα, από όλους τους συλλόγους τριτέχνων όλης της χώρας. Θα μας πει και δύο λόγια αργότερα ο οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας και πρόεδρος τριτέχνων του Συλλόγου Περιστερίου, ο κ. Πιθανόπουλος, που παρέμεινε μαζί μας. Λοιπόν, γι' αυτό οι τρίτεχνοι απαιτούν και διεκδικούν. Το κράτος θα πρέπει να αποδεχτεί πλέον τους τρίτεχνους ως πολίτεχνους. Λοιπόν, λόγω τροποποίησης του καταστατικού μας την περασμένη χρονιά, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με τη διοίκηση του Δήμου και της Περιφέρειας. Γιατί μόνο θετικά αποτελέσματα θα επιφέρουν. Σε όλη αυτή τη δεκαετία του συλλόγου μας έχουν βοηθήσει αρκετοί, αλλά σήμερα θα σταθούμε σε τρία πρόσωπα τα οποία μας έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα και θα τους αφιερώσουμε μία πλακέτα για την προσφορά τους στο σύλλογό μας. Την κυρία Χρυσούλα Κουράση, αντιδήμαρχο Πυλής. Τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, αντιδήμαρχο Πυλής. Και την κυρία Παναγιώτα Παπά, πρώην Περιφερειακή Σύμβουλο. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, ειρήνη στον κόσμο, γιατί έτη 2024 έχουμε πολέμους. Και εύχομαι σε όλους ένα δημιουργικό 2024.